Εξάωρη στάση εργασία και συγκέντρωση στην πύλη του νοσοκομείου τη Αμαλιάδα πραγματοποίησαν σήμερα οι εργαζόμενοι τη νοσηλευτική μονάδα. Στα πλαίσια τη πανηγειονομική κινητοποίηση που εξήγηλαν Ποεδίν και Αδεδή, ο Σύλλογο Εργαζομένων συμμετείχε με στάση εργασία και συγκέντρωση στην πύλη του νοσοκομείου το μεσημέρι τηρώντα όλα τα μέτρα προστασία και αποστάσει για να υποστηρίξουν τα αιτήματά του. Βασικότερο όλων η ανάγκη στήριξη και ενίσχυση του νοσοκομείου τη Αμαλιάδα, το οποίο αυτή τη στιγμή λειτουργεί μόνο ω εμβολιαστικό κέντρο, καθώ έχει αποδυναμωθεί πλήρω από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Σαν κερασάκι στην τούρτα, ήρθε και η απόφαση τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ηλία να μετακινήσει τον ειδικό χειρούργο τη μονάδα από την Αμαλιάδα στον πύργο. Το νοσοκομείο μέρα με τη μέρα παραπέει. Δυστυχώς η κατάσταση έχει φτάσει εκτός ορίων. Με χθεσινή απόφαση της διοίκησης μετακινείται ένας εκ των δύο χειρουργών, ειδικευμένων χειρουργών στην νοσηλευτική μονάδα του πύργου. Δυστυχώ, ο χειρουργικό τομέα καταραίει και θα συμπαρασύρει μαζί του και τον ορθοπεδικό τομέα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το νοσοκομείο τη Αμαλιάδα δεν θα είναι ποτέ όπω ήταν. Έχει μετατραπεί πλέον μόνο σε εμβολιαστικό κέντρο και η χρήση του θα είναι για περιφερειακό ιατρείο. Απέναντι σε αυτέ τι εξελίξει, οι εργαζόμενοι δηλώνουν με αγωνιστικό παρόν, είμαστε εδώ, είμαστε σε επάλξει να διαδηλώσουμε, να φωνάξουμε, να πούμε τα αυτονόητα ότι δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Οι εργαζόμενοι κρούν ξανά καμπανάκι κινδύνου για τη λειτουργία του ΕΣΥ στην Ηλία, καθώ προβλήματα υπάρχουν και στο νοσοκομείο του Πύργου, όπου η κλινική COVID είναι γεμάτη με ασθενεί. Την ίδια ώρα που ο νομό έχει ξεμείνει εντελώ από παθολόγου, μετά τι παρετήσει που υπέβαλαν και που είναι θέμα ορών κυριολεκτικά, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, να αποχωρήσουν. Δεν διαμαρτυρόμαστε μόνο για το νοσοκομείο μα, μόνο για τι θέσει εργασία μα. Διαμαρτυρόμαστε διότι υποβαθμίζεται συνολικά η δημόσια υγεία στην ηλία. Παρακολουθήστε τι γίνεται. Σε ένα νοσοκομείο, γενικό νοσοκομείο, όπου παρετούνται οι παθολόγοι, όπου μετακινούνται οι χειρούργοι. Δυστυχώ, και οι γιατροί που θα πάνε στον πύργο, το νοσοκομείο του πύργου έχει ξεχυλήσει από περιστατικά COVID. Ο χειρουργικό τομέα είναι συμπυκνωμένο. Αντιλαμβάνεστε, ενώ εμεί έχουμε εδώ πέρα του χώρου, έχουμε τη δυνατότητα να έχουν οι Ιλίοι ασφαλή χειρουργική εκτίμηση και αντιμετώπιση. Αυτή τη στιγμή, στον πύργο, με τη μειωμένου θαλάμου, με τα μειωμένα κρεβάτια, ποια θα είναι η κατάσταση. Άρα ο χειρουργικό τομέα δεν πηγαίνει πύργο. Ο χειρουργικό τομέα βγαίνει, εξοβελίζεται το εσύ. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Ότι δεν θα έχω το εσύ, δεν θα έχει ονομάια, καλό οι ικανοποιητικέ μονάδε δεν θα έχει χειρουργικό τομέα. Θυμίζω ότι δεν είναι μόνο COVID η υγεία. Η υγεία είναι και, άλλες και άλλα περιστατικά. Είναι περίστα είναι άνθρωποι που χρειάζονται φροντίδα, άνθρωποι που χρειάζονται ορθοπαιδική εκτίμηση, άνθρωποι που έχουν χειρουργική εκτίμηση. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που είχαν αποκούμπη το νοσοκομείο τη Αμαλιάδο όλο αυτό το διάστημα, δυστυχώ από αύριο μένουν εκτό εσύ. Αυτή είναι η πραγματικότητα και εμεί θα σταθούμε απέναντι σε όποιε πολιτικέ επιβάλλουν τη συρρήκνωση στο δημόσιο τομέα τη υγεία στο νόμο μα.